Και πάμε και σε αυτό το ερώτημα το οποίο είναι συμπληρωματικό με το προηγούμενο, όπου μας ζητάει να δούμε αν αυτό το λογικό κύκλωμα είναι ισοδύναμο, δηλαδή δίνει το ίδιο αποτέλεσμα με το αντίστοιχο κύκλωμα του ερωτήματος α, όπου αυτό το οποίο ξέρουμε είναι το εξής, είναι ότι δύο κυκλώματα, δύο λογικές συναρτήσεις κτλ. Είναι ισοδύναμες αν έχουν τον ίδιο πίνακα αληθείας. Άρα αυτό το οποίο πρέπει να κάνω εδώ είναι να πάω και να κατασκευάσω τον πίνακα αληθείας του λογικού κυκλώματος που έχω εδώ. Άρα θα κατασκευάσω τον πίνακα αληθείας και αν ο πίνακας αληθείας βγει ίδιος με του προηγούμενου ερωτήματος, θα πω ότι τα δύο κυκλώματα είναι όντως ισοδύναμα. Αλλιώς δεν θα είναι ισοδύναμα. Οπότε πάμε να κατασκευάσουμε τον πίνακα αληθείας. Πιο εύκολο αυτό από το προηγούμενο. A, B, C, οι τρεις ίσοδοι που έχουμε. Ναι, με ίσιες γραμμές εσείς παρακαλώ. Και έχουμε λοιπόν εδώ πέρα διαδοχικά 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 και 1, 1, 1. Οπότε το τελικό μας αποτέλεσμα που θα προκύψει θα το κάνω σε δύο φάσεις. Αρχικά θα κάνω το XOR του Β με του ΣΕ. Το γράφω λίγο εδώ, Β, XOR, ΣΕ. Και αυτό εδώ θα είναι το αποτέλεσμα το οποίο το λένε νι. Και αμέσως μετά αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι ότι θα τσιμπήσουμε αυτό το νι το οποίο θα έχει προκύψει. Λίγο εδώ έχουμε ένα πρόβλημα με τις γραμμές, ε. Και θα κάνουμε λοιπόν το α, θα το κάνουμε και πάλι XOR αυτή τη φορά με το νι. Έτσι. Και έτσι λοιπόν θα προκύψει το τελικό αποτέλεσμα το οποίο θα είναι το F. Έτσι. Αυτά. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τις λογικές πράξεις όπως απαιτείται. Ξεκινάω λοιπόν με β' XOR C, κάνω το XOR λοιπόν των δύο στυλών που είναι αμέσως αριστερά. 0 XOR 0 μας κάνει 0, έτσι αποκλειστικό ή αληθεύει όταν, το ένα, όταν είναι διαφορετικά. 0 XOR 1, 1, 1 XOR 0, 1, 1 XOR 1 μας κάνει 0. Α, και εδώ πέρα έχουμε ακριβώς τα ίδια, 0, 1, 1, 0. Και πάμε τώρα να κάνουμε το XOR της πρώτης στήλης με την στήλη νι. Και θα έχουμε διαδοχικά λοιπόν. Με προσοχή, έχω 0 XOR 0 μου κάνει 0. Αμέσως μετά έχω 0 XOR 1 μου κάνει 1. 0 XOR 1 μου κάνει 1. 0 XOR 0 μου κάνει 0. Και αμέσως μετά 1 XOR 0 μου κάνει 1. 1 XOR 1 μου κάνει 0. 1 XOR 1 μου κάνει 0. Και τέλος 1 XOR 0 μου κάνει 1. Παρατηρώ τώρα το αποτέλεσμα το οποίο βγήκε και βλέπω λίγο τα στοιχεία 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Άρα τελείωσε η άσκηση και γράφω άρα τα δύο κυκλώματα είναι ισοδύναμα. Τα δύο κυκλώματα είναι ισοδύναμα. Είναι ισοδύναμα. Και σημειώνω απλώς ότι έχουν τον ίδιο πίνακα αληθείας, που είναι και η αποδεικτική μας μέθοδος. Έχουν λοιπόν τον ίδιο πίνακα αληθείας. Αυτά λοιπόν σχετικά και με αυτήν εδώ την άσκηση. Αρκετά βατή άσκηση, γνωρίζοντας τον τρόπο απόδειξης ισοδυναμίας δύο δομών.